Μείωση κατά 44% στις αιτήσει διεθνούς προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει για το 2017 η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Υποστήριξη Ασύλου. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΖΟ, όπως λέγεται, ο αριθμός των αιτήσεων μειώθηκε σε σχέση με το 2016, ωστόσο παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν από την προσφυγική κρίση του 2015. Οι περισσότερες αιτήσει προέρχονται από τη Σύρια. Ακολουθούν το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε αύξηση των αιτήσεων ασύλου κατά 15% σε σχέση με το 2016. Επίση, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση των χωρών με τι περισσότερε αιτήσει, αντιπροσωπεύοντα το 8,1% του συνόλου. Στην πρώτη θέση παραμένει η Γερμανία με 31%. Ακολουθούν η Ιταλία με 17,7% και η Γαλλία με 13,6%. Συνολικά, σύμφωνα με την έκθεση, η μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρώπη παρέμεινε υψηλή, αν και μειωμένη για δεύτερη συνεχή χρονιά, κυρίως στις διαδρομές της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου. Ραγδαία αύξηση σημειώθηκε στη διαδρομή της Δυτικής Μεσογείου. Και όλα αυτά σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη, η οποία οφείλει να λάβει αποφάσεις για το μεταναστευτικό.